Η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αρχίζει να γίνεται μεγάλη. Τις τελευταίες ημέρες, από 5 νοσηλευόμενους στην κλινική COVID, χρειάστηκε να εισαχθούν για νοσηλεία 12. Με την διοικήτρια του Ιδρύματος Ελένη Αλιφέρη να επισημαίνει πως έχει γίνει εγκαίρος ο κατάλληλος σχεδιασμός για πανενδεχόμενο. Η αλήθεια είναι ότι την Πέμπτη έγινε ένα άλμα τεράστιο. Από 5 νοσηλευόμενους πήγαμε σε ένα απόγευμα μέσα στους 12. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή που ουσιαστικά την κατοπτρίζει και την αλλαγή που έχει επέλθει από τη διασπορά του ιού στην κοινωνία, στην κοινότητα. Εμείς είχαμε επεξεργαστεί σενάρια βέβαια αυτής της πιθανότητας, δηλαδή της πιθανότητας να υπάρξουν περισσότεροι συμπολίτες να στόχουν, χρήζουν νοσηλείας. Και έτσι λοιπόν πολύ γρήγορα είχαμε τη δυνατότητα μέσα σε μισή ώρα να κάνουμε επέκταση της κλινικής COVID στο χώρο που ήδη είχαμε προσδιορίσει ότι θα γίνει αυτό. Άρα λοιπόν αυτό ήταν κάτι που αντιμετωπίστηκε άμεσα και μπορούμε και αυτή τη στιγμή ακόμα και μεγαλύτερη επέκταση να κάνουμε. Σημασία έχει να προσπαθήσουμε όλοι μας και ιδιαίτερα όλοι οι συμπολίτες μας να είναι προσεκτικοί ώστε να μην αυξηθούν τα κρούσματα, ώστε να μην αυξηθούν αυτοί που χρήζουν νοσηλείας. Θα πρέπει να τονιστεί πως στο νοσοκομείο της Καλαμάτας λειτουργεί και ιατρείο σε εξωτερικό χώρο, εκεί όπου οι γιατροί του νοσοκομείου εξετάζουν ασθενείς που νοσούν και παραμένουν σε απομόνωση στα σπίτια τους. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι η εικόνα που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα από τα τεστ που και το νοσοκομείο έκανε και γενικότερα όσα τεστ μέσα του νοσοκομείου διεξάγονταν, είτε σε ιδιωτικά εργαστήρια έξω, είτε στο ΕΚΕΑ, είτε στο δικό μας αναλυτή, βλέπαμε ότι είναι πάρα πολλοί νέοι αυτοί που ήταν θετικοί στον ιό. Αναμέναμε ότι το επόμενο στάδιο θα είναι οι γονείς όλων αυτών των ανθρώπων, το περιβάλλον τους, λίγο μεγαλύτερη στη ηλικία. Έτσι λοιπόν δεν μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι η μέση ηλικία αυτή τη στιγμή είναι περίπου τα 60 χρόνια των ανθρώπων που νοσηλεύουμε. Πραγματικά είναι περιστατικά που αντιμετωπίζεται με κανονική νοσηλεία στην COVID κλινική. Δεν είναι περιστατικά που χρειάζονται αυτή τη στιγμή διασωλήνωση ή μεθ και κάτι περισσότερο. Το σημαντικό για μας είναι ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει και λειτουργούμε ένα εξωτερικό ιατρείο, και όταν λέω εξωτερικό εννοώ πέρα από την ορολογία την νοσοκομιακή, πραγματικά εξωτερικό είναι στο χώρο δίπλα στο θηρορείο της κεντρικής πύλης, στο οποίο κλείνονται τα ραντεβού για επιβεβαιωμένα κρούσματα που είναι κατοίκων, προκειμένου αυτά να αξιολογηθούν ή αν αισθάνονται ότι έχουν κάποια επιβάρυνση να γίνει επανεξέτασή τους, να δει οι θεράποντες ιατροί αν χρειάζονται νοσηλεία. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη, δηλαδή παρακολουθούν οι γιατροί μας και τους ανθρώπους που είναι στα σπίτια τους, έχουν επικοινωνία, μπορούν να τους επανεκτιμούν και να επανεξετάζουν την κατάστασή τους, ώστε εάν επιδεινωθεί να συνεχθούν άμεσα. Άρα λοιπόν σε αυτό υπάρχει μια πάρα πολύ καλή αντιμετώπιση.